καλημερίζω τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες που μας ακούνε. Να σας ακούσω. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα με το τεχνικό επιμελητήριο και παρακολουθώ και τις συναντήσεις των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου. Υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει μια ανησυχία. Υπάρχει, αν το θέλετε, η εμπειρία των, από την αντιμετώπιση από την κεντρική πολιτεία αντίστοιχων καταστάσεων. Στη Σάμο, 1,5 χρόνο μετά το σεισμό, και το αναφέρει και το, η επιστολή του τεχνικού επιμελητηρίου, ουσιαστικά βρίσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια αποζημίωση των κτηρίων τους οι κάτοικοι της Σάμο. Το τεχνικό επιμελητήριο ανησυχεί. Ανησυχεί για την κατάσταση και το πώς προχωράει η αποκατάσταση των ζημιών στο Αρκαλοχώρι, πώς προχωράνε η βοήθεια προς τους κατοίκους για να διορθώσουν και να θεραπεύσουν τις πληγές, και αυτήν την αγωνία εκφράζει στην επιστολή του προς τον Υπουργό, αυτήν την αγωνία εκφράζουμε και με την κατάθεσή της στη Βουλή. Ουσιαστικά το τεχνικό επιμελητηρίο, οι μηχανικοί, οι καθήλυν αρμόδιοι προτείνουν μια σειρά μέτρα τα οποία θα βγάλουν, θα παραμερίσουν αυτό το γραφειοκρατικό τέρας με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι, προκειμένου να προχωρήσουν πιο γρήγορα ορισμένες διαδικασίες. Για τα πράσινα κτίρια, δηλαδή για τις εργασίες μικρής κλίμακας, προτείνουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα που ουσιαστικά το αναλαμβάνει. Όπως? Ο εντοπισμός του κτηρίου, η βεβαίωση της ιδιοκτησίας με το ε9, τα πορίσματα μετά για τις βλάβες και τον προϋπολογισμό των εργασιών για τη διόρθωσή τους από ιδιώτες μηχανικούς, αυτά θα κατατίθενται στο ΔΑΕΦ, στο τμήμα, δηλαδή στην αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση όλων αυτών, προκειμένου να προχωρήσουν. Για τα πράσινα κτίρια μιλάμε. Υπόψη ότι ο ΔΑΕΦ, και είναι κάτι που το θίγει για το τεχνικό επιμελητήριο, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 16.000 κατοικίες, έχει τρία άτομα. Τρία άτομα. Είναι Μισό λεπτό. Πόσα άτομα έχει, πόσους υπαλλήλους έχει, πόσους μηχανικούς έχει το ΔΑΕΦ στο Αρκαλοχώρι, το γραφείο? Τρεις μηχανικούς. Το θίγει αυτό το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο, εγώ θα το πω, γιατί είπατε εσείς καθήλυν αρμόδιοι, αλλά εγώ θα το πω διαφορετικά, που υποτίθεται ότι είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους. Ναι, ακριβώς, τεχνικό ακριβώς. Επιμελητήριο. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν λέει το τεχνικό επιμελητήριο. Μα εγώ ακούγα πρόσφατα, για να δείτε δηλαδή πού είμαστε και πώς είμαστε και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, ακούγα μια νέα συνέντευξη από τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν έχω κάτι με τον κύριο Τριαντόπουλο, απλά τυχαίνει να είναι σε αυτή τη θέση, ο οποίος έλεγε ότι, ξέρετε, εδώ το ΔΑΕΦΚ στηρίζεται από ανθρώπους, και στη συνέχεια η σύσταση του φακέλου περνάει στο Υπουργείο Υποδομών, και όλα αυτά, παρά τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, θα γίνουν με τους καλύτερους δυνατούς ρυθμούς, και μάλιστα τα ρίχνε και στους ανθρώπους και έλεγε, μα εδώ έχουμε από την άλλη σε ό,τι έχει να κάνει με την αρρωγή, που δεν είναι η τρίτη αρρωγή, είναι η δεύτερη αρρωγή αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, γιατί έχει πάρει παράταση μέχρι τις 28 του Φεβρουαρίου, εκτός αν εννοεί ως τρίτη αρρωγή την παράταση που δόθηκε μετά τις 15 Φεβρουαρίου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί, δεν μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο υφυπουργός, ότι εδώ μιλάμε, λέει, για 20.000 αυτοψίες, εδώ μιλάμε για 5.000 αυτή την ώρα αιτήματα, τα οποία έχουν κατατεθεί μέσα από την τρίτη αρρωγή, αλλά έχουμε ολοκληρωμένους φακέλους μόνο για 40 άτομα, ήταν πριν από τις 15 του μήνα, άντε τώρα να είμαστε στα κάτω από τα 100 άτομα, δηλαδή υπάρχει μία ροή πληροφοριών η οποία πραγματικά είναι αποκαρδιωτική, κύριε Ιγουμενίδη. Ακριβώς, αυτή η ροή πληροφοριών είναι αποκαρδιωτική. Ο καθένας, και πραγματικά εγώ δεν θέλω να υποδείξω, ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει, και πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν πληγεί περιουσίες τους, τα σπίτια τους, οι τόποι διαμονής τους, οι τόποι εργασίας τους, οι επιχειρήσεις τους, μπορεί να κρίνει το πώς τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου, τους κοροϊδεύει.
Κύριε Κατά Μουνιδί, αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό. Επίσης, γιατί πραγματικά... Όχι. Θα το συνεχίσετε. Αλλά επειδή θέτει το τεχνικό επιμελητήριο θέματα, νομίζω ότι καλό είναι όλα αυτά, επειδή λέγονται και ξαναλέγονται πράγματα και από τον αρμόδιο υφυπουργό, όλα αυτά να μπουν λιγάκι και να κλικαριστούν λίγο περισσότερο από τα στελέχη του κυρίου Τριαντόπουλου, από το υφυπουργείο του, από τους γραμματείς του, από ποιον θέλει, διότι δεν είναι πράγματα που λέγονται με πολύ μεγάλη ευκολία ή όταν γίνονται ερωτήσεις που δεν απαντώνται, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, ρωτάτε σήμερα, μέχρι σήμερα κατά κόρον ο αρμόδιος υφυπουργός, όπως είχε υποθεί σε αυτή την συνάντηση, τηλεσυνάντηση που είχε γίνει με την Ένωση των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, κάποιοι άνθρωποι θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω χρήματα. Όταν λοιπόν ρωτάει κάποιος 2, 3, 4 φορές θα δοθούν πίσω χρήματα, οι άνθρωποι φοβούνται να πάρουν, να χρησιμοποιήσουν χρήματα που τους έχουν αυτή την ώρα μπει στο λογαριασμό τους, γιατί φοβούνται ότι δεν θα έχουν να τα επιστρέψουν πίσω. Ο αρμόδιος υφυπουργός δεν απαντά. Νομίζω πρέπει να το διευκρινίσετε. Βρείτε έναν τρόπο τουλάχιστον εσείς να διευκρινιστεί. Θα επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω χρήματα, γιατί είναι ερωτήσεις που πέφτουν στο κενό, κύριε Ιγουμενίδη. Απλά λέει, ξέρετε, δώσαμε κάποιες προκαταβολές έναντι και για πράσινα σπίτια και για μικρές ζημιές για τη σύσταση του φακέλου. Έχει κανείς υπόψη του πόσο κοστίζει η σύσταση ενός φακέλου για τους ανθρώπους αυτούς? Ακριβώς. Και ο αρμόδιος υφυπουργός δεν απαντάει. Τα διάφορα κλιμάκια κυβερνητικά που κατεβαίνουν, έρχονται, βλέπουν και απέρχονται, ουσιαστικά δεν δίνουν λύσεις. Και πέρα από όλα τα άλλα, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πρόσφατος ο σεισμός ή ακόμα κουνιέται η γη στο Αρκαλοχώρι, και όντως. Όχι, κύριε Ιγουμενίδη, αν εσείς στην αρχή φέρατε το παράδειγμα της Σάμου 1,5 χρόνο μετά, σε λίγο καιρό όλη η Ελλάδα θα έχει το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, κυρία Δουλτζεράκη, ότι επειδή ο κόσμος έχει μια πρόσβαση προς το Ηράκλειο, υπάρχει κίνδυνος οικισμών, υπάρχει κίνδυνος ερήμωσης της περιοχής, υπάρχει κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης της περιοχής, υπάρχει κίνδυνος τέτοιος, δηλαδή όσον αφορά την οικονομική και την κοινωνική ζωή της περιοχής, να σβήσει από το χάρτη. Δεν γίνεται να καθυστερούν, δεν γίνεται να κοφεύουν, δεν γίνεται να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Εσείς που είσαστε μέσα στη Βουλή, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να ενεργοποιηθούν όλα αυτά πολύ περισσότερο. Δηλαδή, η ροή των πληροφοριών να μην είναι τόσο αποκαρδιωτική, να κινηθούν πολύ γρηγορότερα οι υπηρεσίες. Ούτε στους ανθρώπους που έχω μιλήσει μαζί τους, αυτή η λύση του τεχνικού επιμελητηρίου πραγματικά τους αντιπροσωπεύει στο ζήτημα κίτρινων και κόκκινων κτηρίων. Ενεργοποίηση μηχανισμού κοινωνικής κατοικίας. Να πάνε σε ποια σπίτια, λένε, σε αυτά που είχαν δοθεί από την ύπατη αρμοστία στους πρόσφυγες, δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Και για την κατάσταση κάποιων κατοικιών πραγματικά, αλλά και γιατί ζητάνε αυτό που είπατε πριν από λίγο πολύ σωστά. Θέλουμε να σταθούν στα σπίτια τους, στον τόπο τους. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ έχουμε μεν την αδιαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης, έχουμε δηλαδή το ότι ουσιαστικά δεν μιλάνε, δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Κάποιες από τις προτάσεις του τεχνικού επιμελητηρίου όντως βοηθούν να φύγουν διάφορες γραφειοκρατικά εμπόδια και να επιταχυνθεί η διαδικασία σε ορισμένες περιπτώσεις. Από την άλλη, όσον αφορά τα κίτρινα και τα κόκκινα φτύρια, αυτά δηλαδή που πρέπει να κατεδαφιστούν, αυτά που πρέπει, χρειάζονται μεγάλης κλίμακας εργασίες, θεραπείας, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Πάλι έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της στελέχωσης του ΔΑΕΦΚ. Δεν γίνεται με τρεις υπαλλήλους να πας να κάνεις, πρώτον. Δεύτερον, τεράστιο θέμα, το θέμα της αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομής. Διότι με τις τιμές που της προηγούμενης δεκαετίας, οι αποζημιώσεις ή η συμβολή ή η κρατική βοήθεια είναι ελάχιστη.
που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κατασκευάσουν. Παράλληλα υπάρχουν και μια σειρά άλλες προτάσεις που βέβαια το πρώτο απ' όλα είναι η πολιτεία να το αντιμετωπίσει με τον επίγοντα χαρακτήρα που έχει σαν πρόβλημα. Έχετε ξεκαθαρίσει από τη δική σας την πλευρά ενδεχόμενα, κύριε Ιγουμενίδη, αν αυτή η βοήθεια δίνεται για να την πάρει στη συνέχεια πίσω ή βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως έχει υποθεί, είναι βοήθεια που δίνεται σε έκτακτες περιπτώσεις και δεν την παίρνεις πίσω? Το θέμα είναι ούτε αυτό έχει ξεκαθαριστεί ακόμα συνολικά για το σύνολο. Κάποιοι μιλάνε ένα ποσοστό της... Με συγχωρείτε. Ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό της κρατικής βοήθειας, ένα ποσοστό άτοκο δάνειο, ένα ποσοστό συμμετοχής του ίδιου του ιδιοκτήτη. Το θέμα είναι και η τιμή της αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο, που όταν είναι πολύ χαμηλή ουσιαστικά φτάνει σε δυσθεώρητα για τον ιδιοκτήτη επίπεδα. Η κατεδάφιση των κτηρίων που πρέπει να κατεδαφιστούν, που είναι επικίνδυνα, καταλαβαίνετε, για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία συνολικά στην περιοχή. Εμείς το ξέρουμε. Είναι εξ ολοκλήρου επιβαρύνει. Στο υποδομών δεν ξέρω αν το ξέρουν, ναι, και στο γραφείο του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό αν το ξέρουν. Το ότι το ξέρουν, το ξέρουν. Το ότι δεν κάνουν τίποτα επίσης, το ξέρουμε εμείς ότι δεν κάνουν τίποτα. Και είναι απαράδεκτη. Δεν γίνεται η κατεδάφιση των κτηρίων να είναι μόνο στο αποκλειστικά και σε οικονομική επιβάρηση του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Πάντως, είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν. Σαφέστατα. Η κεντρική ιδέα είναι μία, να φύγει από τη μέση το τέρας της γραφειοκρατίας, να δοθούν τα χρήματα που πρέπει να δοθούν ή που σκοπεύει το κράτος να δώσει άμεσα στους πολίτες με πιο απλοποιημένες τις διαδικασίες, να στελεχωθούν οι κρατικές υπηρεσίες, βασικά η ΔΑΕΦΚ που είναι η αρμόδια υπηρεσία με το προσωπικό το οποίο χρειάζεται για να προχωρήσουν, και η συνεργασία με τους ιδιώτες μηχανικούς, με η συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν να επιταχυνθούν ορισμένες διαδικασίες. Υπήρχαν άνθρωποι και τους έχω ζήσει, τους ζω στο Αρκαδοχώρι κάνοντας, συζητώντας, παρακολουθώντας τις συγκεντρώσεις των κατοίκων, των σεισμοπλήκτων και τα λοιπά, που κατασκευάζουν μόνοι τους τις επισκευές, ειδικά στα πράσινα σπίτια, δηλαδή χωρίς, δεν περιμένουν πια κρατική βοήθεια, γιατί βιάζονται κιόλας και πρέπει να τα διορθώσουν. Δεν μπορούν να μένουν σε ένα σπίτι όπου οι σοβάδες κρέμονται, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τέτοιες μικρές βλάβες, και να μην τις διορθώνουν, να μην έχουν καμία αρρωγή από την πολιτεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής αδιαφορίας είναι αυτό που ζητήσαμε, το αίτημα που το ζητάνε και οι κάτοικοι, το ζητάει η τοπική αυτοδιοίκηση, και μια ειδική μέρημνα για τους μαθητές των εισαγωγικών εξετάσεων των σεισμόπληκτων περιοχών. Μαθητές δηλαδή που δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους, μαθητές που δεν μπορούν να κάνουν μάθημα στο σχολείο τους κλπ. Καταλαβαίνετε. Όταν κάνουμε λοιπόν αυτό, να ξέρετε τι απάντηση προκλητική ήρθε από το Υπουργείο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, πέστε μας ποια σχολεία και ποιων περιοχών. Κοίτα και να ξέρω, αυτά τα... Το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται. Το Παιδείας. Μα η κυρία Κεραμέως δεν κατηγορείται. Μα μπράβο, η ίδια υπουργός. Όλα αυτά τα κυβερνητικά κλιμάκια, τι μετράνε, τι καταγράφουν, τι παρακολουθούν, τι βλέπουν, τι σκέφτονται μέτρα να πάρουν. Το να φτάνεις να δίνεις τέτοια απάντηση πάει να πει ότι δεν έρχεσαι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, δεν έρχεσαι για να λύσεις προβλήματα. Τι να πω τώρα, τι να πω. Είναι πραγματικά προκλητικές οι απαντήσεις και η στάση της ιατρικής πολιτείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μενή. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω άλλο. Μαυρίζω την ψυχή του κόσμου που με ακούει και δεν μ' αρέσει αυτό και πρωί-πρωί μάλιστα, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Πρέπει να κινηθούμε και όντως και εσείς και μπράβο σας για την προβολή που κάνετε. Πρέπει, δεν μπορεί να ξεχαστούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας και η προβολή της δημοσιότητας από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρέπει όλοι οι φορείς του νησιού να διεκδικήσουμε την άμεση θεραπεία των προβλημάτων που δημιουργούν. Αν ζητάτε απλοποίηση διαδικασιών έτσι ώστε να ξαναπάρει μπρος η μηχανή στο Αρκαλοχώρι και σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί, λέμε το Αρκαλοχώρι επειδή έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημίες, ναι. Δεν υποβαθμίζουμε σαφέστατα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και συμβαίνουν και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, για να μην παρεξηγηθούμε. Αν λοιπόν εσείς μιλάτε για απλοποίηση διαδικασιών για να πάρει μπροστά η μηχανή, κύριε Γουμενίδη, κάντε το πράξη, βρείτε εσείς τον τρόπο που είσαστε μέσα στο κοινοβούλιο να το κάνετε πράξη, λένε οι περισσότεροι άνθρωποι της περιοχής, γιατί ξέρετε
δεν αντέχονται όλα αυτά τα οποία εκείνοι περνούν στην καθημερινότητά τους. Αυτό έχω να σας μεταφέρω, τίποτα περισσότερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.